Ανάστατοι είναι οι γονείς των μαθητών της Κρήτης. Το αδιανόητο περιστατικό των Σερών με το μικρό μαθητή να χάνει τη ζωή του μετά την έκρηξη του καυστήρα έχει φέρει και πάλι το ζήτημα της ασφάλειας των σχολικών μονάδων σε πρώτο πλάνο. Δεν πέφτουν από τα σύννεφα δυστυχώς πάρα πολλοί γονείς και ενώσεις γονέων και σύλλογοι γονέων κατά τη χώρα, γιατί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται μια σειρά εργασίες, ο τρόπος με τον οποίο δημοπρατούνται πολλές φορές και τα έργα, fast track διαδικασίες εργολάβοι, οι οποίοι έχουν δώσει μεγάλες εκπτώσεις για να πάρουν ένα έργο, δεν τηρούνται προδιαγραφές. Όπως σημειώνει η Ομοσπονδία Γονέων Κρήτης σε ανακοίνωσή της, τα σχολεία θα έπρεπε κανονικά να είναι ένας χώρος ασφάλειας για όλους τους μαθητές. Ωστόσο, κάθε άλλο παρά κάτι τέτοιο συμβαίνει. Δεν μπορεί σήμερα το 2022 να έχουμε χτίρια ακατάλληλα και να πηγαίνει η αρμοδιότητα είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση, χωρίς πόρους και την αναποδέχεται βέβαια, και χωρίς να γίνουν τα παγκαία τα στοιχειοδός για να ασφαλίσει τα παιδιά. Η πλειοψηφία των σχολικών κτίριων και της Κρήτης είναι απαρχαιωμένα, χωρίς αντισεισμική θωράκιση και με παρεμβάσεις που θέτουν ένα αμφιβόλο την ασφάλεια των μαθητών. Δυστυχώς, η πραγματικότητα είναι ότι και αντισεισμική θωράκιση πολλών σχολείων δεν έχει ελεγχθεί. Οι ηλεκτρικοί πίνακες σε σχολεία που έχουν αυθαίρετα μετατραπεί από εξαθέσια σε δωδεκαθέσια πολλές φορές χωρίς μελέτες και δεν έχουν ελεγχθεί οι ηλεκτρολογικοί τους πίνακες. Και με την αντισεισμική θωράκιση, γιατί βλέπουμε σχολεία του 50, του 1950, αλλά και πιο παλιά, που ακόμη στεγάζουν μαθητές μέσα με οτιδήποτε μπορεί να συμβεί σε έναν σεισμό. Δεν μπορεί η ασφάλεια των σχολικών κτηρίων να είναι θέμα κόστους ωφέλους. Την ίδια ώρα, η υποστελέχωση ή ακόμα και η ανυπαρξία κρατικών δομών ελέγχου και συντήρησης, αλλά και τα πενιχρά χρήματα που δαπανώνται για τις σχολικές μονάδες, οδηγούν σε τραγικά αποτελέσματα. Δεν ήταν ποτέ προτεραιότητα να καλυφθεί αυτή η ανάγκη για ασφαλή σχολεία. Υπάρχουν σχολεία με προκάτ, αίθουσες. Τι ασφάλεια και προδιαγραφή μπορεί να έχει μια αίθουσα που έχει μετατραπεί ένα προκάτ? Υπάρχουν σχολεία αυθαίρετα, τα οποία ξέρετε κιόλας υπήρξε και μια διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτων, όπου παρά το ότι μπορεί πολεοδομικά να τακτοποιήθηκαν και μπορεί κιόλας κάποια από αυτά να έχουν μπει και σε προγράμματα ανεργειακής αναβάθμισης, δεν ήταν υποχρεωτικό να ελέγχεται η στατική τους επάρκεια με τους σημερινούς ισχύοντες κανονισμούς. Έχει περάσει ένας χρόνος από το φωνικό σεισμό στο Αρκαλοχώρι. Και είναι επίκαιρο πάντα το ζήτημα του σεισμού και της αντισεισμικής θωράκισης. Υπάρχουν σχολεία που έχουν μετατραπεί, όπως σας είπα, σαν transformer, δηλαδή. Έχουν δει τα μάτια μας απόλυξη κλιμακοστασίου να είναι αίθουσα ένταξης μεταναστών. Η Ομοσπονδία Γονέων Κρήτης καλεί την εκπαιδευτική κοινότητα σε εγρήγορση, ζητώντας παράλληλα μια γενναία χρηματοδότηση από το κεντρικό κράτος που θα περιλαμβάνει όλες εκείνες τις εργασίες που απαιτούνται, ώστε όλα τα σχολεία να είναι απόλυτα ασφαλείς χώροι. Οποιαδήποτε έλλειψη έχει το κάθε σχολείο, είναι ευθύνη των γονιών, των εκπαιδευτικών, της μαθητικής κοινότητας να μην το αφήνουμε έτσι. Και να μην συμβιβαζόμαστε στο ότι δεν αλλάζει η κατάσταση προς το καλύτερο, αλλάζει και ας μην περιμένουμε κακά περιστατικά σαν το συγκεκριμένο για να ξυπνήσουμε, να δούμε την πραγματικότητα που είναι ότι οι ελλείψεις είναι πάρα πολύ μεγάλες και δεν μπορούμε να τις αφήνουμε, ιδιαίτερα όταν έχει να κάνει με την ασφάλεια των παιδιών μας.